το παράδειγμα της ρήπανσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα στην περιοχή του Κορδελιού Ευόσμου, είναι ένα από τα πιο αποκαλυπτικά για όποιον πίστεψε καλοπροαίρετα το παραμύθι ότι η αύξηση κερδών των επιχειρηματικών ομίλων μπορεί να οδηγήσει στην ευημερία ολόκληρης της κοινωνίας. Χρόνια τώρα όλες οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες και οι σημερινοί, μας διαβεβαιώνουν ότι η λύση στα βάσανά μας είναι η προσέλκυση επενδύσεων, η ανάκαμψη των κερδών των ομίλων. Υπόσχονται τη δίκαιη, τη βιώσιμη ανάπτυξη για όλους. Όμως η ανάπτυξή τους μυρίζει άσχημα εδώ στον Εύωσμο και αυτό δυστυχώς δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα όπως θα δούμε. Η δυσοσμία είναι μάλλον το μικρότερο από τα προβλήματα με βάση τη ρήπανση στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η ανάπτυξή τους απειλεί όπως θα δούμε την ίδια την υγεία μας με καρκινογόνους παράγοντες, ληστεύει και υπονομεύει τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή. Το παράδειγμα του κλάδου των διηλυστηρίων είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά για να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη που να ωφελεί ταυτόχρονα τους θύτες και τα θύματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Τα οικονομικά μεγέθη του κλάδου προκαλούν δέος. Αυτό που εμφανίζουν οι κυβερνήσεις ως φάρμακο δια πάσαν νόσων, δηλαδή η αύξηση των κερδών και του πλούτου, η δυναμική της ανάπτυξης, αποτυπώνεται πλήρως στις επιδόσεις των διηλυστηρίων. Τα οικονομικά μεγέθη του κλάδου είναι εντυπωσιακά. Ο κλάδος της παραγωγής πετρελαιοειδών καταγράφει την τελευταία δεκαετία πάνω από 150 δισεκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών, πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ ακαθάριστα κέρδη και σχεδόν 5 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις. Η αξία των εξαγωγών καυσίμων εκτινάχθηκε από 1 δισεκατομμύριο το 2002 σε 3 δισεκατομμύρια το 2007 σε σχεδόν 11,5 δισεκατομμύρια το 2018. Τα ακαθάριστα κέρδη το 2018 ανέρχονται σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια χρονιά τα ΕΛΠΕ καταγράφουν σχεδόν 750 εκατομμύρια κέρδη και σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικό τζίρο. Από την πλευρά λοιπόν του κεφαλαίου τα πράγματα είναι σαφή. Δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη. Ωφελήθηκε άραγε παράλληλα και αναλογικά ο λαός, οι εργαζόμενοι του κλάδου, από αυτή τη θεαματική πορεία κερδοφορίας. Η ζωή δείχνει, και θα το δούμε αυτό σημείο-σημείο και πλευρά-πλευρά, ότι για να αυξηθούν τα κέρδη θυσιάστηκαν και εξακολουθούν να θυσιάζονται οι δικές μας ανάγκες. Ας σκεφτούμε καταρχήν σήμερα γιατί είναι πανάκριβα τα καύσιμα. Διότι έτσι διασφαλίζεται το ψηλό κέρδος των ομίλων του κλάδου, των επιχειρήσεων χοντρικής και λιανικής εμπορίας. Επίσης τα καύσιμα είναι ακριβά για το λαό, διότι επιβάλλονται ψηλοί έμεσοι φόροι, όπως ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που τελικά τους καρπώνονται ως ενισχύσεις και πάλι οι μεγάλοι όμιλοι. Γιατί και αυτοί οι φόροι καταλήγουν τελικά στην τσέπη τους. Αυτοί οι όμιλοι συνεισφέρουν σήμερα μόνο το 5% των ετήσιων φορολογικών εσόδων, όλο το υπόλοιπο το εφοβιζόμαστε εμείς, οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, την ώρα που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια μεγάλες περικοπές, ακόμα και στο επίδομα θέρμανσης. Είναι πραγματικά πρόκληση, φίλες και φίλοι, σε μια χώρα τόσο πλούσια σε ενεργειακές πηγές όπως η Ελλάδα, να υπάρχουν τέτοια ψηλά ποσοστά ενεργειακής φτώχειας. Σκεφτείτε ότι σε έρευνα του 2017 στην Αττική, που έχει οι ποιότερες κλιματικές συνθήκες από την Βόρεια Ελλάδα φυσικά, έχει αναδειχθεί το 60% των ανέργων και το 43% συνολικά του πληθυσμού δεν εξασφαλίζει ικανοποιητική θέρμανση. Άλλη έρευνα ανέδειξε
ότι το 50% των χρηστών χρησιμοποιεί, δηλαδή των λαϊκών οικοκυριών, χρησιμοποιεί το χειμώνα θέρμανση στο σπίτι λιγότερα από 5 ώρες ημερησίως. Οι ένοχοι για την ενεργειακή φτώχεια δεν μπορούν να κρυφτούν. Η τρομακτική επιβάρυνση των λαϊκών καταναλωτών από το κόστος των καυσίμων αποκαλύπτεται αν δει κανείς πως η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί κατά 60% σε σχέση με το 2007, την ίδια ώρα που οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι περίπου 20% μικρότερες σε σχέση με τις τιμές του 2007. Αξίζει μάλιστα εδώ να σημειώσουμε πως μόλις υπάρξει η παραμικρή αύξηση διεθνών τιμών μετακυλίεται αμέσως στον καταναλωτή, όπως τώρα με νέα αύξηση ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης 5%, ενώ δεν συμβαίνει ποτέ ανάλογη μείωση με την πτώση των διεθνών τιμών. Οι μεγάλοι όμιλοι που κυριαρχούν στην αγορά καυσίμων επιτυγχάνουν κολοσιαία κέρδη σε όλη την αλυσίδα, αφού διαθέτουν μερίδια στις εγκαταστάσεις παραγωγής, στα μέσα μεταφοράς, στα δηληστήρια και στα σημεία πώλησης. Μήπως όμως, και πρέπει να σκεφτούμε και αυτή την πλευρά, βελτιώθηκαν τουλάχιστον οι συνθήκες εργασίας και η ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων στις περιοχές που λειτουργούν τα δηληστήρια? Δηλαδή να πει κανείς ότι εντάξει, είναι ακριβά τα κάψιμα, δεινοπαθεί ο λαός, αλλά τουλάχιστον κερδίσαμε σε ασφάλεια, έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Την απάντηση δίνουν δυστυχώς οι 4 νεκροί από το ατύχημα στα ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο το 2015 και το πολύ σοβαρό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Ελευσίνας το 2017, που ήρθε μετά τα ατέλειωτα 12 ώρα 2 μηνών των εργαζομένων για να ξεκινήσει έγκαιρα η λειτουργία της μονάδας. Και φυσικά είναι υπαρκτός, είναι πολύ σοβαρός, είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, αφού συνεχίζεται η απαράδεκτη γυπνίαση βιομηχανικών μονάδων και χώρων κατοικίας. Αυτή η συνύπαρξη, φίλες και φίλοι, δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας κρατικής πολιτικής που στηρίζει τα κέρδη των ομίλων, όπως τα ΕΛΠΕ, γιατί δεν είναι μόνο τα ΕΛΠΕ, σε βάρος της ζωής και της ασφάλειάς μας. Δεν μιλάμε, και έχει σημασία να το τονίσουμε αυτό, για ένα υποθετικό σενάριο κινδύνου. Και το λέω αυτό γιατί πολύ συχνά ακούμε ότι είναι σύνηθες εσείς από το ΚΚΕ να κινδυνολογείτε. Ενδεικτικά αναφέρουμε την έκρηξη πρώτα απ' όλα στην Πετρόλα το 1992 με 14 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, την πυρκαγιά στη Jet Oil στη Θεσσαλονίκη το 1987, η οποία έγινε για μέρες και απείλησε γειτονικές εγκαταστάσεις, είχε σαν αποτέλεσμα την έκκληση τοξικών ουσιών στην ατμόσφαιρα, την πυρκαγιά στις δεξαμενές πετρελαιοειδών της Σχήμα στο Λαύριο το 2006 με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αντίστοιχα, μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα σε άλλες χώρες αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του προβλήματος, και το λέω αυτό για να μην πούνε ότι αυτά είναι ελληνικά φαινόμενα, δεν συμβαίνουν διεθνώς, είναι στρεβλώσεις, είναι προβλήματα εδώ ιδιαίτερα της εγχώριας πολιτικής ή του πώς εφαρμόζονται εδώ κάποιοι κανόνες. Αξίζει λοιπόν να δούμε ενδεικτικά την έκρηξη στο δηληστήριο της BP στο Τέξας το 2005 με 15 νεκρούς και 170 τραυματίες, την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην πόλη Μπάνσφιλντ της Αγγλίας το 2005 με 43 τραυματίες και πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, το μεγάλο ατύχημα σε δηληστήριο στην Τουρκία μετά το σεισμό του 1999, και έχει σημασία να δούμε εδώ το συσχετισμό φυσικών καταστροφών με τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης, που και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάζεται πλέον να εστιάσει σε αυτά με οδηγίες όπως η ΝΑΤΕΚ, με έκκληση τοξικών ουσιών στο περιβάλλον που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα υγείας στους εργαζόμενους. Για όλα τα παραπάνω, φίλες και φίλοι, και πολλά ακόμα, δεν φταίει κακιά η ώρα, είναι τα εγκληματικά αποτελέσματα της παραγωγής
του χωροταξικού σχεδιασμού και της αναπτυξιακής πολιτικής με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος και όχι την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας. Γι' αυτό και ο κρατικός έλεγχος είναι τυπικός, είναι ένας έλεγχος ψευδεπίγραφος. Αναφερόμαστε ενδεικτικά στην έλλειψη ουσιαστικού κρατικού ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας και των κανονισμών για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης που καλύπτει σε ένα βαθμό η οδηγία Σεβέζο, το περιβάλλον. Στα κενά της ίδιας της νομοθεσίας που συμβάλλουν στο να μην εφαρμόζεται αυτή αποτελεσματικά, όπως για παράδειγμα η έλλειψη προδιαγραφών και θεσμοθετημένων μεθοδολογιών για μια σειρά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η σημασία του να εκτιμάς ολοκληρωμένα την επικινδυνότητα σε μια περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση όλων των επικίνδυνων παραγόντων και όχι παράγοντα-παράγοντα. Ιδιαίτερα σήμερα, μετά την τρίτη αναθεώρηση της οδηγίας Σεβέζο με την Κία του 2016, δεν έχει παρουσιαστεί καμιά επικαιροποιημένη μελέτη, κανένα συγκεκριμένο ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, τα ΣΑΤΑΜΕ όπως τα λένε κωδικοποιημένα, ούτε έχει προχωρήσει η χαρτογράφηση των εγκαταστάσεων Σεβέζο ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Να προσθέσουμε βέβαια εδώ ότι δεν αρκούν τα σχέδια επί χάρτου. Χρειάζεται επαρκές εκπαιδευμένο προσωπικό, οργάνωση και ενημέρωση των κατοίκων, εξοπλισμός και μέσα, οδή διαφυγής για το σύνολο του πληθυσμού, επαρκείς υποδομές για την αποκατάσταση της υγείας των πληγέντων αν υπάρχει τέτοιο ατύχημα. Υπάρχουν σήμερα όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται καμιά ειδική ανάλυση. Ο καθένας μας μπορεί εύκολα με βάση την πείρα του να δώσει την απάντηση. Σκεφτείτε την κατάσταση από τη σημερινή βροχόπτωση για να πάμε άμεσα στο σήμερα και τα φαινόμενα που βλέπουμε στην ελληνική επικράτεια. Εξίσου προκλητική είναι η απουσία ουσιαστικού ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρήπανσης τη στιγμή που ακόμα και η μελέτη του Αριστοτέλειου του Απιθύτα, που συγχρηματοδοτήθηκε από τα ΕΛΠΕ και αυτό λέει πολλά, διαπιστώνει την αυξημένη συγκέντρωση τοξικών και καρκινογόνων παραγόντων κινδύνου όπως το βενζόλιο. Δεν υπογραμμίζουν αυτή τη διάσταση γιατί δεν τους είχε ανατεθεί να μελετήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά οι μετρήσεις υπάρχουν και έχουν ανακοινωθεί. Επιμένουμε φίλες και φίλοι σε αυτή τη σημαντική, τη θεωρούμε ίσως τη σημαντικότερη αν θέλετε για το θέμα επισήμανση, γιατί η επαγρύπνηση και η διεκδίκηση δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην ενοχλητική δυσοσμία και στην πολύ ψηλή συγκέντρωση μερκαπτανών που εκλείονται από τη μονάδα αφυδάτωσης λάσπης η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό του Κορδελιού και στην ανοιχτή μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου. Ασφαλώς και είναι πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποφασιστικά η εισπνοή δύσοσμων ρήπων από τους κατοίκους. Όμως αυτό δεν πρέπει να κρύψει τον πολύ πιο σοβαρό κίνδυνο του δυνητικά καρκινογόνου βενζολίου που φαίνεται να αποτελεί το 10% των αρωματικών υδρογονανθράκων που μετρήθηκαν. Με βάση τα στοιχεία που δίνει η ίδια η μελέτη, η σχετική περιβαλλοντική επιβάρυνση προσεγγίζει τις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης που έχουν όμως οριστεί για 8 ώρες εργασία και όχι συστηματική συνεχή έκθεση του τοπικού πληθυσμού. Και για αυτό το θέμα μόνο το κουκουέ μιλάει. Η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί τα ΕΛΠΕ δεν έχουν ακόμα υλοποιήσει ούτε καν τα μέτρα που συμφώνησαν 3 μήνες πριν τις ευρωεκλογές με την κυβέρνηση, δηλαδή τα πρόσθετα συστήματα δέσμευσης υδρογονανθράκων και θειούχων ενώσεων, τα έργα αναβάθμισης της κατεργασίας υγρών αποβλήτων και την ανάκτηση απαερίων πυρσού. Και φυσικά,
τόσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας δεν επέβαλαν καμιά, έστω και μια συμβολική προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ούτε πιέζουν για οποιαδήποτε λύση με την κατάσταση που θα τερματίσει τη γυπνίωση με τους χώρους κατοικίας. Αντίθετα, παραμένει ανοιχτό το θέμα της επέκτασης της βιομηχανικής δραστηριότητας με τη χωροθέτηση και νέας μονάδας ψηλής όπλησης και επικινδυνότητας, η οποία θα αυξήσει τους κινδύνους για ατύχημα μεγάλης έκτασης, τη δυσκολία αντιμετώπισης του αν συμβεί, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα χειρισμού ακόμα και μέσα στις εγκαταστάσεις και στις οδεύσεις με τέτοια συγκέντρωση, και βεβαίως θα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στον γενικότερο χειρισμό του θέματος. Και πρέπει να δούμε ότι εκτός από τη ρηπογόνα δραστηριότητα γενικά δεν έχει επιβληθεί ούτε καν η υποχρεωτική δημοσιοποίηση των μετρήσεων που εκπέμπονται επί 24ωρης βάσης από τις καμινάδες της βιομηχανικής μονάδας. Ούτε λειτουργεί σήμερα ένα αξιόπιστο σύστημα μετρήσεων των ρήπων των αιωρούμενων μικροσωματιδίων. Ούτε εκπονούνται επιδημιολογικές έρευνες του πληθυσμού παρά τη δίκαιη απέτηση των κατοίκων. Ασφαλώς, φίλες και φίλοι, όταν εμείς αναφερόμαστε στο ενδεχόμενο μετεγκατάστασης, δεν συζητάμε καν, απορρίπτουμε εκ των προτέρων να χρηματοδοτήσει ο λαός, οι φορολογούμενοι εργαζόμενοι, τη λύση σε ένα πρόβλημα που δημιούργησαν τα ΕΛΠΕ και η κυβερνητική πολιτική υπέρ του κεφαλαίου. Φίλες και φίλοι, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς την αιτία, τους πραγματικούς ενόχους που βάζουν στο στόχαστρο την υγεία μας, την ίδια τη ζωή μας. Είναι η άρχουσα τάξη, η μονοπωλιακή, η επιχειρηματική όμιλη όπως τα ΕΛΠΕ, γιατί δεν είναι μόνο τα ΕΛΠΕ, που απαιτούν να θυσιάσουμε τις ανάγκες μας και τα δικαιώματά μας για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτό το γεγονός δεν μπορεί να κρυφτεί με την επιστροφή κάποιων ψίχουλων από τον κλεμμένο ιδρώτα των εργαζομένων, τα οποία επιχειρούν τα ΕΛΠΕ να προβάλλουν για να ενισχύσουν το λεγόμενο κοινωνικό τους προφίλ, δωρίζοντας λίγο πετρέλαιο στα τοπικά σχολεία και δίνοντας κάποιες υποτροφίες σε φοιτητές. Ένοχη είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλες οι προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις που υπηρετούν τους στόχους του μεγάλου κεφαλαίου. Ένοχοι είναι οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι που συγκαλύπτουν και διαιωνίζουν αυτή την κατάσταση. Κανένα δεν μπορεί να ξεγελάσει η υποκριτική ανησυχία του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση τώρα που βρέθηκε ξανά στην αντιπολίτευση. Από το 2015 χρειάστηκε να φτάσουμε 3 μήνες πριν τις ευρωεκλογές το 2019 για να σκεφτεί υποκριτικά ο αρμόδιος υπουργός ότι πρέπει να δρομολογηθούν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από τα ΕΛΠΕ, αναθέτοντας φυσικά την εφαρμογή στην επόμενη κυβέρνηση και ενώ ήξεραν ότι έχαναν τις εκλογές. Μιλάω, ΣΥΡΙΖΑ, για την ανάγκη χαρτογράφησης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που υπάγονται στη ΣΕΒΕΖΟ, λες και τον εμπόδισε κάποιος να την υλοποιήσει όταν ήταν κυβέρνηση. Αναφέρεται στη δυσοσμία και τη ρήπανση της τελευταίας δεκαετίας, την ώρα που δεν πήρε ούτε ένα μέτρο αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ενώ ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ καθήλωσε στην ανυπαρξία κυριολεκτικά τον κρατικό έλεγχο, σκεφτείτε ότι υπήρχαν 16 επιθεωρητές περιβάλλοντος για να ελέγξουν πανελλαδικά όλες τις βιομηχανίες της χώρας, σύντομο ανέκδοτο δηλαδή είναι ο έλεγχος, τώρα ζητά από την κυβέρνηση τακτικούς ελέγχους με εξειδικευμένο προσωπικό. Γενικότερα πρέπει να ξέρουμε ότι στην περίοδο που διανύουμε, όταν τα αστικά κόμματα αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος, αυτό που πρέπει να μεταφράζουμε είναι νέες κρατικές ενισχύσεις που θέλουν να δώσουν στους ομίλους, στο όνομα φυσικά της πράσινης ανάπτυξης. Εξίσου παραπλανητικές είναι οι υποσχέσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για τα μεγάλα οικονομικά ωφέλη που θα προκύψουν τάχα για το λαό
από την παραχώρηση της έρευνας και της εξόρυξης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης. Και μπορεί κάποιος να πει η Κρήτη είναι μακριά, αλλά η κίνδυνη που φέρνει αυτή η πολιτική είναι πολύ πιο κοντά από όσο φανταζόμαστε και πολύ μεγαλύτερη από τη δυσοσμία. Αυτοί που δικαιούνται, θα δούμε επίσης γιατί, αυτοί που δικαιούνται να πανηγυρίζουν με τις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι οι Αμερικάνικοι και οι Γαλλικοί όμιλοι που θα λάβουν τη μερίδα του λέοντος όταν προχωρήσει η εξόρυξη των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Είναι οι εγχώριοι όμιλοι, όπως πάλι τα ΕΛΠΕ, που μετέχουν στη συνεκμετάλλευση και στις επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή. Όμως ο λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτα, ούτε καν πιο φθηνά καύσιμα, για να μειωθεί η ενεργειακή φτώχεια των λαϊκών οικογενειών. Θα κλαπούν στην ουσία πολύτιμη και αναντικατάστατη ενεργειακή πόρη. Και επισημαίνουμε, φίλες και φίλοι, ότι τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων δεν είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άμα κλαπούν, δεν ανανεώνονται. Ό,τι χάνεται, χάνεται. Θα αυξηθούν οι κίνδυνοι περιβαλλοντικής ρύπανσης. Πέρσι βιώσαμε την εκτεταμένη ρύπανση του Σαρονικού με το ναυάγιο ενός μικρού πλοιάριου. Φανταστείτε τις συνέπειες από ένα μεγάλο ατύχημα. Το πλαίσιο αδειοδότησης fast track που προωθεί η κυβέρνηση και το σημερινό υποτυπώδες επίπεδο στελέχωσης του αρμόδιου κρατικού φορέα δεν επιτρέπει ούτε καν σοβαρό κρατικό έλεγχο την επόμενη μέρα. Ακόμα πιο επικίνδυνη είναι η επιλογή να προχωρήσουν οι έρευνες χωρίς να γίνονται βήματα για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης τη στιγμή που η Τουρκία προβάλλει και προαναγγέλει έμπρακτη αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή της Κρήτης μέσα από τη σύναψη συμφωνίας με τη Λιβύη. Επίσης, στη σημερινή συγκυρία, ο στόχος μετατροπής της Ελλάδας σε κόμπο μεταφοράς φυσικού αερίου στα Βαλκάνια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα ευρωατλαντικά σχέδια αγωγών για να μειωθεί η ενεργειακή επιρροή της Ρωσίας μπλέκει τη χώρα όλο και πιο βαθιά στο κουβάρι των αντιθέσεων των μεγάλων δυνάμεων. Η νέα κυβέρνηση συνεχίζει την επικίνδυνη πολιτική σημεοφόρου του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλίσει τη γεωπολιτική αναβάθμιση του ρόλου της άρχουσας τάξης στην ευρύτερη περιοχή. Παίζει στην κυριολεξία με τη φωτιά σε μια στιγμή που οξύνονται οι αντιθέσεις ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα. Τα επιθετικά σχέδια του ΝΑΤΟ στην περιοχή, οι διαφωνίες στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση του Ιράν αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαπραγματεύεται σήμερα η Τουρκία με τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγοντας όλα τα ζητήματα από την αμφισβήτηση των συνόρων μέχρι το προσφυγικό. Γι' αυτό αυξάνει την επιθετικότητά της, όπως για παράδειγμα τώρα με τις γεωτρήσεις και την ανοιχτή παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου. Ο κίνδυνος για το λαό μας και τους υπόλοιπους λαούς της περιοχής είναι διπλός. Αφενός, για να ρημουλκηθεί η Τουρκία δεν είναι απίθανο να ζητηθούν παραχωρήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο ώστε να δοθούν σχετικά ανταλλάγματα στην κυβέρνηση της Άγκυρας, αλλά τέτοιες παραχωρήσεις δεν γίνονται έτσι μια ωραία πρωία. Ένα θερμό επεισόδιο με τη σχετική παρέμβαση και επιδιαιτησία των ΗΠΑ θα μπορούσε να διευκολύνει αυτές τις επικίνδυνες διεργασίες. Αλλά και αντίστροφα, στην περίπτωση όξυνσης της αντίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία και μιας ρήξης της τουρκικής κυβέρνησης με τη ΣΥΠΑ, η Ελλάδα θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή, μπορεί να γίνει στρατιωτικός στόχος, κρέας για τα κανόνια, σε μια μεγάλη πολεμική αντιπαράθεση. Και γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ότι δεν είναι η δυσοσμία που αντιλαμβανόμαστε άμεσα ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους επίσης. Σκεφτείτε απλά τις συνέπειες από ένα στρατιωτικό χτύπημα σε ένα δηληστήριο κοντά σε κατοικημένη περιοχή και στο βαθμό που παραμένει και η γυμνίαση. Πρόσφατα είδαμε στις τηλεοπτικές οθόνες το χτύπημα στο δηληστήριο της Αράμκο στην Σαουδική Αραβία και την επίθεση με πυράβλους σε ιρανικό τάνκερ. Δεν είναι δηλαδή σενάρια του μέλλοντος μια τέτοια συζήτηση και δεν χρειάζεται ανοιχτή πολεμική σύγκρουση για να έχεις τέτοια γεγονότα.
Λέω, η γυπνίαση λοιπόν διηληστηρίων βιομηχανικών μονάδων με κατοικημένες περιοχές έχει και κινδύνους που μπορεί καν να μην φαντάζεται κάποιος άμεσα από την πρώτη στιγμή. Τι αποδεικνύουν όλα όσα προαναφέραμε? Αποδεικνύουν ότι κανείς δεν πρέπει να πιστέψει στο παραμύθι της δίκαιης, της βιώσιμης καπιταλιστικής ανάπτυξης με ωφέλη για όλους, καπιταλιστές, εργαζόμενους και ανέργους. Ο δρόμος που προτείνουν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ δεν είναι νέος και δεν οδηγεί στην ευημερία του λαού. Πίσω από τη ρήπανση, τα εργατικά ατυχήματα, τη φτώχεια, την ανεργία, την εκμετάλλευση, κρύβεται ο ίδιος μεγάλος ένοχος, το κεφάλαιο και η εξουσία του. Για να υπάρξει διέξοδος προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων, χρειάζεται ριζική αλλαγή πορείας. Χρειάζεται η εργατική τάξη, ο λαός, να πάρει στα χέρια του το τιμόνι της εξουσίας και τα κλειδιά της οικονομίας. Πρέπει να κοινωνικοποιηθούν τα εργοστάσια, μέσα σε αυτά και τα δηληστήρια, τα μέσα παραγωγής στη βιομηχανία, να κοινωνικοποιηθεί η γη, να καταργηθεί η σκλαβιά της μισθωτής εργασίας για να εδραιωθούν οι σχέσεις κοινωνικής ιδιοκτησίας, για να υπάρξει επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός στην οικονομία. Μέσα σε αυτό το νέο ιδιοκτησιακό και πολιτικό καθεστώς, όπου οι εγχώριες ενεργειακές πηγές, οι πρώτες ύλες, τα μέσα παραγωγής διανομής της ενέργειας θα αποτελούν κρατική ιδιοκτησία, ο ενεργειακός σχεδιασμός θα μπορεί να κινηθεί αποτελεσματικά, να διασφαλίσει το σύνολο των αναγκών του λαού και πάνω απ' όλα να τις διασφαλίσει αυτές τις ανάγκες συνδυασμένα, να τις διασφαλίσει δηλαδή στην ολότητά τους. Ο ενεργειακός σχεδιασμός θα διασφαλίζει τη μείωση του βαθμού ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, την εξασφάλιση επαρκούς λαϊκής κατανάλωσης, την ασφάλεια των εργαζομένων του κλάδου, την ισόρροπη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον. Πάνω απ' όλα θα κατοχυρώνει ότι το ενεργειακό προϊόν θα είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο χωροταξικός σχεδιασμός, οι αποστάσεις μεταξύ βιομηχανικών μονάδων και κατοικημένων περιοχών, η λειτουργία και η οργάνωση των μονάδων παραγωγής θα έχουν σαν στόχο την εγενή ασφάλεια, δηλαδή την προσπάθεια να εξαλείψουμε τους κινδύνους στην πηγή τους. Το σύστημα υγείας θα εστιάζει στην πρόληψη, θα εστιάζει στο να υπάρχουν εκ των προτέρων ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Η κοινωνική ιδιοκτησία και ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός μπορούν να απελευθερώσουν μια σειρά αναξιοποίητες παραγωγικές δυνατότητες, μπορούν να αλλάξουν το σκοπό και το ρυθμό της παραγωγής. Μπορούν πρώτα απ' όλα να απελευθερώσουν από τα δεσμά της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας την κύρια παραγωγική δύναμη, τον εργαζόμενο άνθρωπο. Να υπάρχει δηλαδή συνειδητή ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη, στην εφαρμογή και στον έλεγχο των αποφάσεων που θα διασφαλίσει και την υγεία του λαού αλλά θα απογειώσει και την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων με στόχο την κοινωνική ευημερία. Δεν χαράσουμε, φίλες και φίλοι, ένα ουτοπικό σχέδιο επί χάρτου. Βασιζόμαστε στην ιστορική πείρα της Οκτωβριανής Επανάστασης και της οικοδόμησης του σοσιαλισμού στον 20ο αιώνα. Πριν την Επανάσταση του 1917, με συγχωρείτε, πολλοί έλεγαν ότι η Ρωσία δεν είναι όριμη για το σοσιαλισμό αφού δεν είχε καν ολοκληρώσει τον εξηλεκτρισμό. Η σοβιετική εξουσία όμως έφερε τον πλήρη εξηλεκτρισμό της χώρας και όχι το αντίστροφο. Η Σοβιετική Ένωση κατάφερε να καλύψει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών του λαού σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, ασύγκριτα πιο χαμηλές από την Ελλάδα, χάρη στον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό. Φυσικά, δεν θα σταθούμε εδώ στις αιτίες που αυτό το αναπτυξιακό άλμα ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών στη συνέχεια οπισθοχώρησε όταν επικράτησε η λαθεμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων του σοσιαλισμού με σχέσεις και εργαλεία του καπιταλισμού. Θα πούμε μόνο ότι αυτή τη φορά έχουμε πλέον τη γνώση
και θα βρούμε τη δύναμη να βαδίσουμε αυτό το δρόμο μέχρι το τέρμα για να εξαλείψουμε κάθε μορφή πλουτισμού και ατομικής ιδιοκτησίας. Φίλες και φίλοι, ασφαλώς δεν περιμένουμε παθητικά μια τέτοια μεγάλη μέρα που θα αρχίσουν να λύνονται τα προβλήματά μας στο σοσιαλιστικό μέλλον. Παλεύουμε σήμερα για να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος δρόμος. Αλλά έχει σημασία να τον φωτίσουμε. Να φωτίσουμε ότι ο καπιταλισμός δεν είναι μονόδρομος. Ότι υπάρχει εναλλακτική λύση έξω από τα τείχη, έξω από το πλαίσιο του συστήματος. Σήμερα πρέπει και μπορούμε να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας για αυτή τη διέξοδο. Μπαίνουμε αποφασιστικά, μπαίνουμε μπροστά για να οργανώσουμε τον αγώνα στον όμιλο των ΕΛΠΕ, στον κλάδο της ενέργειας, στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα και απαιτούμε να παρθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία υγείας, ασφάλειας και ζωής των κατοίκων και των εργαζομένων. Να καταργηθεί η έμεση φορολογία στα καύσιμα θέρμανσης της λαϊκής οικογένειας. Να δοθεί αφορολόγητο πετρέλαιο στους φτωχούς αγρότες. Να αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης. Να καλυφθεί με κρατικές δαπάνες η επαρκής θέρμανση σχολείων και νοσοκομείων. Να κατοχυρωθεί η σταθερή εργασία με 35ωρο, πενθήμερο 7ωρο με την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Ιδιαίτερα για την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, διεκδικούμε αγωνιστικά να υποχρεωθούν τα ΕΛΠΕ και κάθε άλλη επιχείρηση της περιοχής για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων και των κατοίκων ταυτόχρονα από εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες, βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης και βιομηχανική ρύπανση. Άμεσα να προχωρήσουν η μεταφορά και η πλήρη στεγανοποίηση των σκαμάτων υποδοχής αποβλήτων σε χώρο κατάλληλο που θα έχει τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων. Να υποχρεωθούν άμεσα τα ΕΛΠΕ να εφαρμόσουν τα μέτρα δέσμευσης υδρογων ανθράκων και θιούχων ενώσεων. Αν δεν προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση αυτών των μέτρων, να ανασταλεί η λειτουργία των εργασιών της εταιρείας με την εξασφάλιση όλων των μισθολογικών, ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους στα ΕΛΠΕ, μόνιμους και εργολαβικούς. Να πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη εκτίμηση επικινδυνότητας, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δραστηριοτήτων στην περιοχή και όχι μόνο τα ΕΛΠΕ. Να υλοποιηθεί το σύνολο των μέτρων προστασίας του πληθυσμού, παραδείγματος χάρη μέτρα πρόληψης, αποστάσεις ασφαλείας, αλλαγές χρήσεων γης για να εξεταστεί μέσα σε πλαίσιο ή με την κατάσταση, σχέδια έκτακτης ανάγκης, ενημέρωση και εκπαίδευση των κατοίκων, ασκήσεις ετοιμότητας, εξασφάλιση αναγκαίου προσωπικού, μέσων και υποδομών για την προστασία του πληθυσμού ή και για την εκένωση αν απαιτηθεί. Να πραγματοποιηθεί με ευθύνη του κράτους επιδημιολογική έρευνα στους κατοίκους της περιοχής και στους εργαζόμενους. Να υποβληθούν άμεσα στις ενδεδειγμένες εξετάσεις για τις επιπτώσεις στην υγεία τους από τη μακροχρόνια έκθεση στους βιομηχανικούς ρήπους. Όλες οι απαιτούμενες ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν σε δημόσια νοσοκομεία χωρίς καμιά επιβάρυνση των εργαζομένων και των κατοίκων. Να αναβαθμιστούν τεχνικά οι σταθμοί μέτρησης της περιοχής. Να γίνονται καθημερινά οι μετρήσεις και να ενημερώνονται οι κάτοικοι για τις ημερήσιες και τις μέσες ωριαίες τιμές. Να διευρυνθεί η έρευνα, να διερευνηθεί πρώτα απ' όλα η ύπαρξη καρκινογόνων όπως το βενζόλιο και άλλων επικίνδυνων παραγόντων στην περιοχή, στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος. Να συνεχιστούν σε μόνιμη βάση οι μετρήσεις από τη ρύπανση από το Αριστοτέλειο το Απιθύτα. Απαιτούμε αποφασιστική ενίσχυση με μόνιμο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή των ελεκτικών υπηρεσιών που δεν είναι μόνο το ΣΕΠΕ, είναι και οι επιτελετές περιβάλλοντος που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά αυτή τη στιγμή. Για να μπορεί να υλοποιηθεί ουσιαστικά κρατικό πρόγραμμα ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της ευρύτερης περιοχής. Γιατί σήμερα φίλες και φίλοι μιλάνε για έλεγχο και βάζουν ένα τίτλο, ενώ από κάτω δεν υπάρχει καμία υποδομή για να τον υλοποιήσει. Απαιτούμε να καλυφθούν άμεσα
όλες οι ανάγκες σε σχολική στέγη, υγεία, χώρους άθλησης και αναψυχής αποκλειστικά από το κράτος στην περιφέρεια και το Δήμο μέσα από γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Θα συνεχίσουμε να θέτουμε επίμονα όλα αυτά τα ζητήματα σε όλα τα επίπεδα, στη Βουλή, στην περιφέρεια, στους Δήμους, μέσα και έξω από τη Βουλή. Φυσικά δεν έχουμε αυταπάτες για το ρόλο που θα παίξουν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, που δίνουν τα πάντα στο κεφάλαιο, στηρίζουν και ικανοποιούν κάθε απέτηση του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος του λαού. Σας καλούμε λοιπόν να βαδίσετε μαζί μας, να συμπορευτείτε με το ΚΚΕ, ακόμα και αν έχετε επιφυλάξεις σε κάποιες από τις θέσεις. Φίλες και φίλοι, δεν ζητάμε να μας αναθέσετε να λύσουμε εμείς τα προβλήματά σας χωρίς εσάς. Σας καλούμε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για να αναγεννηθεί το λαϊκό κίνημα. Σας καλούμε να βαδίσουμε όλοι μαζί, γιατί μόνο η ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, μόνο η οικοδόμηση μιας ισχυρής λαϊκής συμμαχίας από όλους εμάς, τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους ανέργους, τους αγρότες, τους φοιτητές, τους μαθητές, μπορεί να ανοίξει τον ελπιδοφόρο δρόμο της ανατροπής που θα φέρει το λαό στην εξουσία. Ελάτε να βαδίσουμε μπροστά, να συγκρουστούμε με την πολιτική της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της άρχουσας τάξης, που θυσιάζει τις ανάγκες μας στο βωμό του κέρδους. Ελάτε να παλέψουμε όλοι μαζί για τη ζωή που μας αξίζει. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες σε όλους και όλες.